Για τη συμμετοχή σας. Είναι μεγάλη μας τιμή που δείχνετε εμπιστοσύνη στο σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια για την εκπαίδευση των παιδιών σας. Το άθλημα της πολίτησης που είναι ένα από τα βασικά αθλήματα που πρέπει να μάθουν τα παιδιά. Να ξέρετε ότι αυτό μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε να κρατάμε τον πήχη ψηλά στις προσδοκίες σας. Σας ενημερώνουμε ότι εκτός από το κολυμπητικό τμήμα και το τμήμα τένις του Συλλόγου, θα κάνουμε μια προσπάθεια να λειτουργήσουμε από φέτος και ένα τμήμα υπασίας. Μετά την εκδρομή που κάναμε πριν από ένα μήνα σχεδόν στο Κέντρο Επικής Τέχνης στα Γιάννητσα, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από παιδιά αλλά και ενήλικες που θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα υπασίας. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα τμήμα εκμάθησης υπασίας και μακάρι η συμμετοχή να είναι τέτοια ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από τη γραμματεία του Συλλόγου. Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους προπονητές που εργάστηκαν φέτος για το Σύλλογό μας. Και φυσικά δεν είναι άλλος από την Τίνα Τζαρούχα, με την υπέροχη δουλειά που κάνει κάθε χρόνο στις πολύ μικρές ηλικίες. Την Παπαμανωλή Κωνσταντίνα, που δούλεψε με τα παιδιά του Baby Swimming. Τον Γερόπουλο τον Σταύρο, που ήταν κοντά μας όσες φορές το χρειαστήκαμε και όλοι τους έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να πραγματοποιήσουν τα παιδιά, να προπονήσουν τα παιδιά και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα από τα παιδιά μας. Αντιθέτως διαπιστώσαμε με χαρά ότι η συνέπειά τους γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο μεγάλη. Σε αυτό βέβαια τα μπράβο ανήκουν κατά κύριο λόγο στους γονείς. Γι' αυτό θα ήθελα ένα μεγάλο χειροκρότημα για όλους τους γονείς που καθημερινά ήταν δίπλα στα παιδιά τους και ομολογώ κάτω από δύο δύσκολες συνθήκες. Αυτό το χειροκρότημα πρέπει να ακουστεί από τα παιδιά. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι και χειροκροτήστε τους γονείς σας. Όλοι. Αυτό το χειροκρότημα ανήκει στους γονείς που κάνουν αγώνα όλο το καλοκαίρι και ήρθαν μέσα στη ζέστη και φέραν τα παιδιά στο κολυμπητήριο. Δεν θέλω να μακρηγορώ, όμως θα ήθελα να εστιάσω στους ανθρώπους που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, που δεν είναι άλλοι από τους χορηγούς μας και για τους οποίους θα αναφερθούμε αναλυτικά στο πάρτι που θα γίνει μετά το τέλος της επίδειξης στην πλατεία του σταθμού. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μετά το τέλος της επίδειξης όλα τα παιδιά μαζί με τους γονείς θα πάμε περπατώντας στην πλατεία του σταθμού όπου θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις για τις υποτροφίες από τα φροντιστήρια του κύριου Χατζημιχαήλ, το φροντιστήριο του κύριου Ρουσάκη και της κυρίας Γιαννοπούλου. Τρία φροντιστήρια με υποτροφίες από 2-3 παιδιά το καθένα. Θα δοθεί σε όλα τα παιδιά δώρο συμμετοχής από το χαμόγελο του παιδιού. Η χορηγή αυτής της κίνησης είναι το Momenti Cafe Bar, η εταιρεία Almi Foods και ο Γιοπόνος Τράκας Κωνσταντίνος. Φυσικά είναι λίγο το να πω ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που δέχτηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο το χαμόγελο του παιδιού. Αντί για μετάλλια φέτος και επένους που συνήθως μένουν σε κάποια συρτάρια από αυτό κάθε χρόνο, με αυτό το δωράκι θα βοηθήσουμε κάποια παιδιά που το έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Επίσης, θα γίνει μια κλήρωση για τις χορηγίες του τμήματος τένις, του Ζέφυρου, του τμήματος πιλάτες της κυρίας Δίνας Τσαρούχα, επίσης το γυμναστήριο του κύριου Παναγιωτόπουλου, το Energy Gum. Τα παιδιά θα πάρουν διάφορα δωράκια από το κατάστημα αθλητικών ειδών του κυρίου Σαουλίδη. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω την ACS Αλεξάνδρειας, τον κύριο Κούτσια και την κυρία Τσάρτα για τη χορηγία προς το σύλλογό μας. Ευχαριστώ θερμά όλους όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Αυτή ήταν η χορηγή μας και τους ευχαριστούμε από καρδιάς για τις προφορές τους. Τώρα θα συνεχίσουμε με τα παιδιά μας. Θα σας παρουσιάσουμε όλα τα επίπεδα εκμάθησης κολύβησης, πώς με συνέπεια, με πολλή προπόνηση, με εμπιστοσύνη στον προπονητή, βελτιώνονται όλοι οι αθλητές σε κάθε επίπεδο. Κάτι που το έχετε διαπιστώσει και από μόνοι σας, ερχόμενοι εδώ στο κολυμπητήριο. Ξεκινάμε με τα παιδάκια που τα περισσότερα έχουν έρθει πρώτη φορά στο κολυμπητήριο. Thank you.
Yeah.
Έτσι.